Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίαση τας ασθενείας ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πάντοτε έχετε σημάσεις στις ανώνυμοι ροές μας που για την ελευθεριά της πατρίδας μας Ελλάδας πέσατε, μα το όνομά σας πέταξε της ιστορίας και φερούγησε μακριά. Με τις δάμνες τα κλονάρια η πατρίδα στεφανώνει το όνομα του καθενός σας με τις μάνες στη στοργή και τις τρόμους σας με βάρια και άνθια της εφανασίας τρώνει και με βράδια στην ψυχή της τη γενιά σας ευλογεί. Αιωνία σε συμνήμη. Μπράβο, παιδιά. Ήταν 15 Αυγούστου του 1940. Ο λαός της Ελλάδας προσκυνούσε ταπεινά τη δέσποινα του Αρχιπελάγους στην Τίνο, όταν το ιταλικό υποβρύχιο χτύπησε ύπουλα και βύθισε το αντιτορπιλικό έλι με τους φτωχούς προσκυνητές, τις γυναίκες, τους γερόντους και τα άρρωστα παιδιά. Κι ήταν πικρό χάραμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν οι σιρήνες με το τρομακτικό ουρλιαχτό τους ανακοίνωναν στο Πανελλήνιο ότι η φασιστική Ιταλία με έγγραφο τελεσυγγραφικό ζητούσε από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Ιωάννη Μεταξά να της παραχωρήσει τμήματα του εδάφους της. Και η απάντηση του Πρωθυπουργού και της ελληνικής κυβέρνησης ήταν το λακωνικό, μα περίτρανα όχι. Δύο, τρία.